Αλλά τον έχουμε σήμερα, είναι ο πρόεδρος του Πανελλήνιου Συνδέσμου Αθλητικού Τύπου, ο πρόεδρος του ΨΑΤ μας δηλαδή, ο κύριος Γιάννης Θεοδωρακόπουλος. Καλησπέρα σας. Εγώ που είμαι από χωριό να πω καλημέρα. Στην Αγγλία μετά τις 12 είναι καλησπέρα, είναι σωστό. Λοιπόν. Κοιτάξτε, για τη Θεσσαλονίκη όντως είναι καλημέρα ακόμη το 12 και 20 που βλέπω μπροστά μου. Για εσάς εκεί στην Αθήνα είναι καλησπέρα. Εσείς πιο νωρίς ξυπνάτε. 12 και 19 είναι λοιπόν, όχι και 20 είναι, κλέβεις χρόνο. Ναι, γιατί προφανώς το κάνεις αυτό για να με σταματήσεις νωρίτερα, αλλά δεν πειράζει. Λοιπόν, χθες εξέχωσα και γραπτώ στην λύπη μου, διότι είχαμε διοικητικό συμβούλιο και το οποίο είχε σοβαρά θέματα. Πίσω ένα συμβούλιο, τι θα πω εγώ, ότι δεν είχε σοβαρά θέματα. Λοιπόν, επειδή το θέμα το μεγάλο που συζητήσατε και λοιπόν μας απασχόλησε πάρα πολύ και χθες, έχουμε κάνει τις τελευταίες μέρες συναντήσεις, διαδικτυακές παρακαλώ, συζητήσεις και λοιπά με συναδέλφους. Mm-hmm. Ήταν την πρώτη μέρα, κάναμε τους συναδέλφους της Βορείου Ελλάδος και Θεσσαλίας, Μακεδονία, Θράκη, Ήπειρο και Θεσσαλία. Ακολούθησε μετά μία συνάντηση, η οποία ήταν 2 ώρες, εκφράζαμε τις απόψεις και για το ΨΑΤ, πώς μπορούμε να το κάνουμε καλύτερο, πώς να το κάνουμε δημιουργικό και εμείς πώς μπορούμε να παρεμβαίνουμε, είπες κάτι με υπονοούμενο πριν από λίγο, με υπονοούμενο μάλλον πριν μου πεις την καλησπέρα. Ναι. Κατάλαβα τι μπορεί να είναι αυτό. Uh-huh. Και έτσι είχαμε για την Νότια Ελλάδα, Πελοπόννησο και Νότια Ελλάδα προχτές, και την Παρασκευή θα ολοκληρώσουμε αυτόν τον πρώτο κύκλο με την Αθήνα. Δηλαδή 3 διαδικτυακές, ας πούμε, συναντήσεις. Τώρα, από εκεί και πέρα, εμείς, το λέω αυτό, μετέχουμε αύριο στην διαβούλευση που κάνει ο Υπουργός στο Καβούρι. Έχουμε συμμετοχές, έχουμε άποψη και αναλαμβάνουμε και τις ευθύνες μας όπου υπάρχουν. Έτσι, δεν είναι θέμα, δεν μπορούμε να... Μετέχουμε σε ένα παιχνίδι, για το οποίο είμαστε και εμείς παίχτες, έτσι. Παίχτες εννοώ. Ναι, συμμετέχονται σε παίχτες. Δεν είμαστε βασικοί παίχτες. Ο δημοσιογράφος δεν είμαστε, διαμορφώνει την... Βασικοί είμαστε. Γιατί δεν είμαστε βασικοί. Ωραία, ένα λεφτάκι. Δεν βάζουμε γκολ. Καταρχήν δεν βάζουμε γκολ. Ναι, αλλά φτιάχνουμε παιχνίδι. Χαφάκια είμαστε. Χαφάκια. Το γήπεδο. Δεύτερον. Δεν είμαστε όπως πρώτα. Έχουμε μείνει στην παλιά εποχή που είχαμε τα πρωτοσέλιδα που έλεγε το ένα στη Θεσσαλονίκη μην τολμήσει και πατήσει και το άλλο στην Αθήνα που έλεγε θα σου αλλάξουμε τη ζωή. Λοιπόν, θέλω να πω, αυτά δεν υπάρχουν τώρα. Όπως και να το θέλουμε να το δούμε. Δεν είναι. Είναι πολύ λίγες περιπτώσεις για έναν κλάδο πάρα πολύ δυναμικό, για τόσους πολλούς δημοσιογράφους, έτσι. Πολλοί που νομίζουμε ότι είναι όλοι, δεν είναι μέτοιμος, δεν είναι και επαγγελματίες. Πολλές φορές ξεγελιόμαστε και λέμε, α, αυτός ο αθλητικός δημοσιογράφος, το αθλητικά. Δεν είναι πάντα έτσι. Γιατί το λέω αυτό? Διότι στην Ελλάδα έχουμε την ελευθερία να δηλώνουμε ό,τι θέλουμε. Ναι. Πολύ απλό αυτό. Βέβαια. Λοιπόν, άρα δηλώνει δημοσιογράφος. Δεν έχει από κάπου πάρει χαρτί ή όχι. Και μπορεί να λέει κάτι και ο κόσμος που ακούει να λέει, εσύ είσαι δημοσιογράφη. Να βάζει μέσα και εσένα και εμένα και λοιπά. Εμένα ναι, βέβαια ως πρόεδρο μπορεί να με βάζει παντού, ας πούμε. Δεν είναι πρόβλημα, δεν είναι θέμα. Δηλαδή, γιατί όταν είσαι σε ένα δημόσιο ρόλο, να μην παραπονείσαι ότι σου τα λένε ή σου λένε. Έτσι. Αυτή είναι η ζωή, είναι πραγματικότητα. Άμα θες, κύριε Θεοδωρακόπουλε, πήγαινε στο σπιτάκι σου, να μην σε πειράζει κανένας. Αν και στα σπιτάκια πειράζουν τον κόσμο, έτσι. Αυτό είναι ο πρόλογος μου, λοιπόν. Βέβαια. Ερωτήσεις. Καταρχάς, χαίρομαι πάρα πολύ που μιλάμε μετά από πολύ καιρό. Πρώτο αυτό. Δεν το λέω για να πω κάτι αρνητικό μετά, αλλά το λέω γιατί πραγματικά το αισθάνομαι. Καλά, θα λοιπόν, το δούμε. Θα το δούμε. Εκ το αποτελέσματο θα δούμε. Και κάνετε και πολύ σημαντικό έργο στον σύνδεσμό μας. Λοιπόν, επίσης, πρόεδρε, θέλω ένα σχόλιο για την ανακοίνωση των μέτρων, μιας και μπήκαμε κατευθείαν με το εισαγωγικό σας σημείωμα ουσιαστικά στα θέματα αυτά. Θέλω μία τοποθέτησή σας για την ανακοίνωση των μέτρων από την κυβέρνηση προχθές. Σημαντικά, αυστηρά λοιπόν, μέτρα τα χαρακτηρίζουν. Ναι. Για να δούμε. Λοιπόν, όχι, εγώ θα πάω λίγο πίσω, θα μου δώσεις πρόλογο, σου λέμε, σε αυτή την απάντηση. Λοιπόν, πριν από λίγες μέρες ήμουν στην πρωινή εκπομπή της ΕΡΤ
Και εκεί ήταν και ο υπουργός, ο κ. Σαββιανάκης. Εκεί λοιπόν η θέση δική μου, η θέση που είναι μια θέση που εκφράζουμε και ως ψάτε, έτσι, ήταν ότι δεν πρέπει την ώρα του χαμού να εμφανιζόμαστε με μέτρα. Δηλαδή, γενική αρχή είναι του κράτους μας, έτσι, και δεν θέλω να ούτε να το πω για σήμερα, ούτε να το πω για χτες, γενικότερα. Ναι. Εμείς εμφανιζόμαστε και λέμε, ορμάτε, πάρτε τα όπλα και τα πολυβόλα που λέει ο λόγος, της πολιτείας, ας πούμε, αυτή τη στιγμή, έτσι, και να μπούμε μέσα να βρούμε τι γίνεται. Όχι, αυτό είναι λάθος. Και το βλέπουμε από το εξής. Μετά από το φωνικό γεγονός αυτό που συγκλώνησε όλη την Ελλάδα και πραγματικά μετά από τόσες μέρες δεν το ξεχνάει κανένας και αυτό είναι πολύ σημαντικό, πολύ πολύ σημαντικό, η θυσία, να την πω έτσι, του Άλκη. Λοιπόν, είδαμε την αστυνομία να πηγαίνει και να βγαίνει και να βρίσκει λέσχες και να κλείνει. Πού ήταν πριν? Δεν το επιτρεπόταν, δεν επιτρεπόταν. Γιατί δηλαδή να μην πηγαίνει κάθε 10 μέρες όπου υπάρχει παραβατικότητα, έτσι? Δεν σημαίνει κάποιοι συνδεσμοί είναι σωστοί, δεν μπαίνω. Εγώ δεν γενικεύω ποτέ στη ζωή μου τίποτα, γιατί αυτό είναι ό,τι χειρότερο. Λοιπόν, πού ήταν, δεν πιάσαμε λες? Εγώ θεωρώ πιάσαν τίποτα, δεν πιάσαν. Άμα το δούμε έτσι, τι πιάσαν? Δηλαδή, τρία, ξέρω εγώ, έτσι, και δύο κάνες ή δεν ξέρω τι άλλο, έτσι. Τι, δηλαδή, αφού πήγανε μια εβδομάδα μετά από τίποτα γεγονότα και ο πιο έτσι άσχετος να ήταν, θα τα είχε μαζέψει άμα είχε κάπου, έτσι. Θέλω να πω με λίγα λόγια, λοιπόν, ότι αυτή είναι μια γενική αρχή, ναι, για το πώς λειτουργούμε ως κράτος σε όλα τα θέματα, έτσι. Αυτό ήθελα να πω. Πάμε τώρα στο θέμα. Ναι. Με μια μικρή καθυστέρηση, ναι, συμφωνώ. Πάντα, σε όλα τα θέματα, ναι, όπως το λέτε. Όχι, γιατί μικρή, εσύ είσαι πολύ ευγενής. Εγώ δεν είναι ευγενής, είμαι και εγώ ως χαρακτήρας, αλλά όταν θέλουμε να διορθωθούν κάποια πράγματα, θα πρέπει να είμαστε ρεαλιστές. Ένα και να κάνουν δύο. Δεν με νοιάζει αν πίσω από αυτό θίγεται ο Α, ο Β, ο Γ, έτσι. Δεν βρίζω κανέναν, είμαι από την οικογένειά μου, από τον πατέρα μου και τη μάνα μου που με γέννησαν σε αυτό το χωριό της Αρκαδίας, το Βυζίκι. Λοιπόν, είμαι ευγενής. Αλλά δεν είναι όμως αυτό, δεν σημαίνει ότι πάμε να ακούσουμε, δεν θα κουκουλώσουμε κάτι. Δεν μας συμφέρει, δεν πρέπει. Δεν πρέπει. Λοιπόν, εδώ τώρα το κράτος, πραγματικά αυτά τα μέτρα που παίρνει, είναι μέτρα, ας τα πούμε, προχωρημένα, έτσι. Mm-hmm. Θα εφαρμοστούν, να το, η μεγάλη ερώτηση. Αυτό βάζουν όλοι. Ναι, όπως συζητήσουμε και όπου πάμε, λέει, εντάξει, το ακούσαμε, το λένε για 10 μέρες, 15 μέρες, ξέρω εγώ πώς είναι τα θαύματα στην Ελλάδα, δεν είναι 2 μέρες. Λέγανε, τώρα ας πούμε 2 μήνες, να πω εγώ. Ναι, θα λειτουργούμε συνέχεια έτσι. Αυτό είναι το θέμα. Ή όταν θα αλλάξει ο υπουργός, θα αλλάξουν τα πράγματα. Έτσι, γιατί και αυτό το είχαμε δει, την περίπτωση, τη θυμόμαστε με τον Γιώργο τον Οφθανό, με το ιδιώνυμο κλπ. Και μετά θα αρχίσουν τώρα πίσω από αυτά τα μέτρα. Το ιδιώνυμο. Πώς το ιδιώνυμο μπορεί να είναι? Και γιατί δεν έχει ιδιώνυμο στη γυναικοκτονία? Και γιατί δεν έχει ιδιώνυμο στην οικογενειακή βία? Και γιατί δεν έχει? Δηλαδή, μετά θα αρχίσουν αυτά τα πράγματα. Έτσι, να είμαστε ειλικρινείς και να ξέρουμε. Λοιπόν, εμείς πάμε ως άνθρωποι του αθλητισμού γενικότερα, πάμε και λέμε ότι αυτά τα αυστηρά μέτρα σήμερα τα χρειαζόμαστε. Σήμερα τα χρειαζόμαστε. Το λέω στο κλίμα μέσα. Γιατί και εγώ επηρεάζομαι από το κλίμα. Τι θα πω εγώ τώρα, δεν χρειάζεται κάτι το οποίο μπορεί όταν το πούμε ήρεμα σε 15 μέρες, σε 2 μήνες, σε 3 μήνες, ότι μπορεί να είναι κάπως έτσι. Θέλω να είμαι έτσι καθαρός και ειλικρινής. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή όλη η Ελλάδα είναι μεγαλύτερη περιοχή. Όταν λέμε όλη η Ελλάδα, πάντα θα μιλάμε πλειοψηφικά, έτσι. Θέλει να μπει το μαχαίρι που λένε στο κόκαλο, και τη λέξη μαχαίρι δεν πρέπει να χρησιμοποιούμε πια σε αυτές τις διαδικασίες. Ναι, ούτε για όταν θέλουμε να πούμε κάποια άλλα πράγματα. Ναι. Και εμένα με ενόχλησε πάρα πολύ που έβλεπα ένα είδος μαχαιρίου, αυτού που βγάζαν τα κανάλια. Αυτό βία ήταν για μένα. Που βγάζαν τα κανάλια και δείχνανε πώς ακριβώς, πώς είναι η λεπίδα, πώς μπορεί να την πάρει και λοιπά. Αυτά τα ζήσαμε και αυτά τώρα. Ναι, ναι, τι σχήμα, δηλαδή, όποιος είχε, δεν το ήξερε που είναι. Ήτανε, ναι. Όχι, ναι, όποιος δεν μπορεί να το είναι, όποιος δεν μπορεί να το, δεν το ήξερε, δεν το είδε, του λες λίγο έτσι. Δηλαδή, πώς περνάμε. Τώρα, να δούμε, είπαμε, είναι καθαρά τα πράγματα, είναι προς τη σωστή κατεύθυνση, θα τα δούμε πώς θα εφαρμοστούν, αλλά άλλο πράγμα προς τη σωστή κατεύθυνση είναι κάθε φορά, έτσι.
Δεν είναι καμιά φορά που δεν είναι προς αυτήν την κατεύθυνση. Για να μας ειλικρινείς, όταν παρεμβαίνουν οι κυβερνήσεις, είναι προς αυτήν την κατεύθυνση. Κάνουν κάτι, ακούνε την κοινωνία εκείνη την ώρα και πάνε έτσι. Και μετά από ένα μήνα, δύο, τι κάνουμε. Αυτή είναι η γενική κουβέντα. Όμως, τώρα, αυτοί που παίζουν μέσα, που λέμε οι παίχτες, έτσι. Νούμερο ένα παίχτης είναι η πολιτεία. Δεν είναι άλλος. Αυτό η πολιτεία έχει στα χέρια της τα πάντα. Και εγώ δεν λέω Υπουργείο Αθλητισμού. Είναι άδικο να λέμε. Καταρχήν η βία αυτή που παρακολουθούμε τα τελευταία χρόνια, τον τελευταίο καιρό, να το πω έτσι, η προχθεσινή δεν ήταν βία αθλητική. Γιατί ο αθλητισμός μπήκε σαν, πώς να το πούμε, σαν δικαιολογία. Ερχόμαστε από κάπου αλλού, δεν ήταν από έναν αγώνα που βγήκαν έξω, δεν ήταν από, δηλαδή, κάποια γκολ δεν μπήκε μέσα και βγήκαμε έξω να καθαρίσουμε τον αντίπαλο, γιατί το γκολ ήταν από ο διαιτητής, άφησε κλπ. Άρα πρέπει να τη δούμε παιδεία, και εμείς εδώ παίζουμε ρόλο. Οι αθλητικοί δημοσιογράφοι παίζουν μεγάλο ρόλο σε αυτό το θέμα που λέμε παιδεία. Έτσι, τι είναι αυτό. Να, ένας παίχτης σηκώνει τον άλλον από κάτω. Αυτό είναι αυτονόητο, δεν είναι κάτι φοβερό. Εκεί όπως έχουμε φτάσει θα πρέπει να το αναδείξουμε. Θα πρέπει να βάλουμε μια φωτογραφία στην πρώτη σελίδα της εφημερίδας, στην πέμπτη σελίδα, εγώ δεν είμαι εκδότης να πω πως σε ποια σελίδα το βάλουμε, και να λέει μπράβο στη χθεσινή, ξέρω εγώ τάδε, μπράβο στο Γιάννη που σήκωσε, μπράβο στο Γιάννη που σήκωσε το Γιώργο. Σε μένα δηλαδή που σήκωσε ένα, ή εσένα που σήκωσε εμένα από κάτω όταν έπεσε. Ναι. Βασικό, και είδαμε στον αγώνα ΠΑΟΚ Άρη, στους παίκτες στο τέλος να συμμιλάνε. Παλιότερα μπορούσαν να κάτσουν να μιλήσουν αν έχουν ένα γνωστό παίχτη απέναντι την άλλη ομάδα. Όχι, θα τους λέγανε κάτι έλεγες. Γιατί το είπες, μίλησες αυτούς που μας έβαλε το γκολ, αυτός που ξέρω εγώ που μας έβαλε τρικλοποδιά δηλαδή. Εκεί ακριβώς ο ρόλος μας είναι σημαντικός. Δεν διαμορφώνει όμως πια όπως παλιά είπαμε, γιατί τώρα τόσο και να λες εσύ Γιώργο μου ότι ήταν το πέναλτι ήταν απ' έξω. Και εγώ να λέω όχι ήταν μέσα. Βγαίνει ένα βάρ εκεί και μας τελειώνει, όχι τους δύο, τελειώνει τον έναν από τους δύο. Και τι να λες εσύ, ότι άμα είναι τρία μέτρα έξω, εσύ λες ήταν μέσα όταν έπεσε και κάτι τέτοια για να δικαιολογήσεις αυτό που θες να δικαιολογήσεις. Δεν είναι. Αυτή λοιπόν, αυτά τα πράγματα δεν υπάρχουν πια. Δεν μπορεί ακόμα και σε πρωτοσέλιδο να βγει μια εφημερίδα και να πει το ανάποδο. Σχόλιο μπορεί να πει ότι είμαστε καλύτερη ομάδα, ότι τα δύο σουτ που κάνανε οι δικοί μας ήταν πιο δυνατά από τον άλλον. Γιατί και τα σούστα μετράνε τώρα και λέει πόσα εκτός, πόσα εκτός. Το πολύ πολύ να βγεις και να πεις ναι αυτός είχε 10 εντός εστίας, εμείς είχαμε 3 εντός εστίας, αλλά τα δικά μας ήταν φαρμάκι, ήταν πιο γωνία από τα δικά. Ας το πούνε αυτό, τι θα γίνει. Δηλαδή έχουν αλλάξει τα πράγματα, εμείς πια δεν παίζουμε. Παλιά παίζα το ρόλο, θυμάμαι εγώ από παλιά που είδαμε και λέγαμε ξέρω εγώ ότι ο διαιτητής τάδε έχει ξέρω εγώ μαγαζί που ψωνίζει ο παράγον τάδε ας πούμε έτσι. Εντάξει. Αλλά ήταν θέμα αυτό 5 ημερών, όχι ότι θα το έχει. Άμα έχει μαγαζί που ψωνίζει το άλλο, μπορεί να γραφτεί και σήμερα. Δεν είναι κακό. Λοιπόν, είναι βελτιωμένα από κάθε πλευρά. Θέλω να είμαι πολύ ειλικρινής. Ο κόσμος ξέρω βλέπει τι κάνει. Μόνο να πρέπει να ξεχωρίζει ποιοι είναι δημοσιογράφοι, επαγγελματίες και ποιοι δεν είναι. Έτσι. Και εμείς θα κάνουμε και κινήσεις, δηλαδή στο ΕΣΟΥΡΟΥ, στο Ραδιοφωνικό Συμβούλιο, το οποίο είναι υπεύθυνο για τον αέρα, όχι για τις εφημερίδες, για το δημόσιο αγαθό, το ραδιόφωνο, τη τηλεόραση κλπ. Είναι δημόσια αγαθά. Άρα εκεί έχει παρεμβολή το κράτος επισήμως με το Εθνικό Ραδιοτηλεοπτικό Συμβούλιο. Mm-hmm. Εκεί λοιπόν μπορεί να πει ότι αυτό είναι κακό, αυτό είναι έτσι, έχει πρόστιμο και αυτά μπορούν να συμβούν. Αλλά στην εφημερίδα δεν είναι. Η ελευθερία, το τι γράφεις προστατεύεται από τον νόμο, όπως επίσης ο νόμος έχει διατάξεις που λέει πότε ξεπερνάς τα όρια, πότε βλάπτεις το δημόσιο. Και πότε ακόμα έτσι συκοφανείς κάποιον πολίτη. Για μένα, πρόεδρε, νομίζω ότι το μεγαλύτερο κακό γίνεται στα social media, μέσω των social media. Και στις ιστοσελίδες, που επιτρέπουν τα σχόλια από κάτω. Εκεί ακριβώς έρχεται και λέμε, είναι η δημοσιογραφία εκεί. Δεν είναι η δημοσιογραφία, έτσι, για να πούμε, γιατί είδα και μία έρευνα που έκανε για το Open Ιάλκο πριν από μια εβδομάδα και λέει ποιοι φταίτε αυθόρμητα, όχι ρωτάς φταίει ο τάδε, όχι, έτσι μερικές φορές κατευθύνει στον άλλον τι απάντηση να σου δώσει, έτσι. Λέει αυθόρμητα πέστε μου τι φταίει και τι δεν φταίει για αυτό που βλέπουμε στο ποδόσφαιρο, έτσι. Λοιπόν, δεν θα πω για τους άλλους, στην προτελευταία θέση στις ευθύνες ήταν κάποια media, πολύ προσεκτικός ο κόσμος, έτσι.
κάποια μίντια 5% από το 100. Ναι. 5%. Uh-huh. Είπε, κάποια μίντια. Δεν είπε τα μίντια, δεν είπε τα μέσα μαζικής μίντια, τα λέμε μέσα μαζικής επικοινωνίας, έτσι. Ναι. Τα μουμουέψιλον που λένε αλλιώς. Uh-huh. Έτσι, δεν είπε, είπε κάποια μίντια. Τα κάποια μίντια μπορούμε όλοι, είπες και εσύ κάτι τώρα, σωστό, μπορούμε να δούμε πού πάει το πράγμα, έτσι, πώς πάει και λοιπά. Αυτή είναι η υπόθεση. Εμείς κάνουμε πάντως ημερίδες στο chat. Θέλουμε να περνάμε το παιδί και αυτό το περνάμε. Τουλάχιστον εγώ τα τελευταία χρόνια που ξαναγύρισα πρόεδρος στο chat, το βάζω ακόμα και στην κεντρική ομιλία παρουσία του Προέδρου, της Προέδρου της Δημοκρατίας, που για τους καλύτερους αθλητές. Το βάζω το θέμα, δηλαδή ποιο, το ρόλο μας απέναντι στην διαπαιδαγώγηση των νέων. Το ρόλο μας ως αθλητικών δημοσιογράφων. Το παιδάκι των 4, των 5 χρόνων, όταν που λέμε σκάει από τα αυγό του, να το πω έτσι, λαϊκά, mm-hmm. αθλητισμό βλέπει. Το ποδόσφαιρο θα δει. Τον αθλητή που τρέχει. Εγώ βάζω και έτσι κάτι παραπέρα από το ποδόσφαιρο ή το μπάσκετ που είναι βεβαίως τα πιο δημοφιλή και όχι τα μεγαλύτερα σπορ, τα πιο δημοφιλή. Έτσι, βάζω και τα υπόλοιπα. Πάντα ένα παιδί θέλει να δει. Ακεί λοιπόν όταν θα ακούσει. Έχει δύο πράγματα που έχουμε εμείς που πρέπει να προσέχουμε πολύ. Το ένα είναι η γλώσσα μας. Τα ελληνικά μας. Μην ρίχνουμε κοτσάνες. Όταν μιλάμε πολύ ώρα, λάθη κάνουμε. Παλιότερα λέγανε κληρικοί συντάκτες που έτσι, που κάνουν, που ράνε. Γιατί το λέγανε? Γιατί ζωντανά, έτσι, κάνανε μόνο μεταδόσεις ποδοσφαίρου για κληρικοί συντάκτες. Δεν υπήρχε τίποτα άλλο. Όταν μπήκανε ιδιωτικά κανάλια που με τις συνδέσεις στους δρόμους κλπ, τότε κατάλαβε ο κόσμος, έτσι, κατάλαβε ότι δεν είναι. Οι κληρικοί συντάκτες μιλάγανε, κάνανε τρία λάθη. Και σήμερα μπορεί να ακούσεις 33 από τους άλλους στον δρόμο, έτσι. Και δεν το λέω ερχόμενος σε αντιπαράθεση με άλλους συναδέλφους. Το λέω ότι όλοι πρέπει να είναι προσεκτικοί, να είμαστε. Εν πάση περιπτώσει, εμείς των αθλητικών, έτσι, που περισσότερο εμάς βλέπουν τα παιδάκια όταν ξεκινάνε τη ζωή τους, έτσι, πρέπει να είμαστε προσεκτικοί στη γλώσσα. Θα κάνουμε και μια ημερίδα, μάλιστα. Και θέλουμε να πιστεύουμε θα έχουμε τον Μπαμπινιώτη, τον καθηγητή, να μας πει κάποια πράγματα αρκετά αυτό σε λίγο καιρό. Mm-hmm. Έχουν πάρει την απόφαση στον ΨΑΤ. Και πάμε λοιπόν και μετά στις αρχές του αθλητισμού. Έτσι. Τι σημαίνει αυτό? Είπαμε να προσέχουμε. Βλέπουμε μια ωραία πράξη. Μπορεί να εμείς να τη βλέπουμε στο γήπεδο κάθε μέρα. Θα την να δείξουμε. Να πούμε να μπράβο, να ακούσει το παιδί ότι εκεί δεν είναι η εχθροί μέσα. Να ακούσει. Εγώ είδα την εικόνα στο τέλος του παιχνιδιού προχθές, πάω Κάρης, που μιλάνε οι παίχτες και τους έδειξε η τηλεόραση μεταξύ τους οι αντίπαλοι. Λέγανε δεν ξέρω τι, αν το διαμένει να απομένει, δεν ξέρω εγώ, βλέπει θάλασσα ή δεν βλέπει. όντως, δεν έχει σημασία. Αυτό είναι μεγάλη εικόνα τώρα. Αυτό το απλό, το αστείο, ας το πούμε. Είναι μεγάλη εικόνα. Είναι η εικόνα που πηγαίναμε στα γήπεδα ως οικογένειες. Και το άλλο είναι τι σημαίνει αθλητισμός. Χανώ, δεν πειράζει. Άμα σηκωθώ δεν έχω χάσει. Δηλαδή πέφτω, πρέπει να σηκωθώ. Πρέπει να προσπαθήσω. Αυτή είναι η ζωή. Στο σχολείο το παιδί που δεν πήγε καλά τον ένα χρόνο, που δεν πήγε καλά σε μια δικασία. Πρέπει να ξέρει, αθλητισμός σημαίνει συναγωνισμός και όχι ανταγωνισμός. Προσπαθώ για να νικήσω τον άλλον, πρέπει να γίνω καλύτερος. Και όχι να τον καθαρίσω. Και όχι να του κόψω τα πόδια. Και όχι, το εμπόριο λέμε είναι ανταγωνισμό. Αυτός είναι ανταγωνιστής μου, λένε. Έτσι, που και αυτό τώρα έχει βελτιωθεί στη λογική. Ανταγωνιστής σημαίνει ότι θέλει να με κλείσει αυτός, να μου πάρει την πελατεία, να την πάρει αυτός δίπλα. Αυτό είναι η διαφορά του αθλητισμού με το εμπόριο. Που και πάλι λέω ότι το εμπόριο έχει βελτιωθεί πάρα πολύ και προστατεύονται μεταξύ τους. Λένε, έτσι, μακάρι να έρθουν πολλοί στη γειτονιά για να κάνουμε αγορά μεγάλη. Άρα όταν θα έρθουν για τον άλλο θα πουν και σημαίνουν. Πρόεδρε, ήσασταν χειμώνος, ήσασταν απολαυστικός. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το σχόλιο σας, για τις απόψεις σας που καταθέσατε στον αέρα του Λίμπερο 107,4 στη Θεσσαλονίκη. Ευχαριστώ πολύ και εγώ. Να είστε καλά. Ευχαριστώ και όλους τους συναδέλφους και όταν χρειαστεί να καλύψω το χθεσινό κενό προσπάθεια. Θα σας βγάλω και αύριο και μεθαύριο. Εντάξει, να παρέχετε μέσα από τέρμα. Οπότε μετά να με στείλεις και στο λογιστήριο εκεί πέρα, να πάρω και εγώ ένα παιδί. Εννοείται. Λοιπόν, σας ευχαριστώ καλά. Νομίζω ότι θα κάνουμε και μια εκδήλωση στη Θεσσαλονίκη σε κανένα μήνα. Mm. Έτσι. Όσο μπορούμε, θα δουλεύουμε πολύ προσεκτικά και πάντως όχι εκ των υστέρων, αλλά από πριν. Έτσι. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ. Και πάλι. Καλό απόγευμα. Να είστε καλά.